Κάτι έχει αρχίσει να κινείται. Ωστόσο, Έλληνα Λάσκαρη, καλησπέρα. Αυτή η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι δύσκολη για τον παγκόσμιο τουρισμό. Αλήθεια, Ενεσία, και έρχονται τα στοιχεία να μα επιβεβαιώσουν αυτέ τι ενδείξει. Προβλέπει, λοιπόν, έρευνα τη Ernst Young Young στο κεντρικό τη σενάριο ότι τα έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό φέτο θα πέσουν στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ από 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Είναι μια βουτιά 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προσεγγίζει το 50% και 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα χαθούν μόνο από τα ελληνικά ξενοδοχεία. Mm -hmm. Όπω είδαμε όμω και στο ρεπορτάζ, κάτι αρχίζει να κινείται. Κάτι, ναι. κάτι αρχίζει να κινείται. Οι κρατήσει των αεροπορικών εισιτηρίων μα το δείχνουν αυτό. Στο διάστημα από 20 Μαου έω 3 Ιουνίου, mm -hmm. είναι στο 35% τη αντίστοιχη περσινή περίοδου. Θα θέλαμε να είναι παραπάνω. Αλλά και το 35% είναι μια καλή αρχή και νομίζω ότι εδώ έχει μεγάλη σημασία η εικόνα τη Ελλάδα στο εξωτερικό, η επιτυχία στην πανδημία και η Αναγνώριση τη επιτυχού διαχείριση από τον ξένο τύπο. Τι θα γίνει στη συνέχεια. Προβλέπετε ότι οι αφήξει στο κεντρικό σενάριο θα φτάσουν τα 14,5 εκατομμύρια φέτο από 34,4 εκατομμύρια όμω που ήταν πέρυσι. Ναι, οι προσδοκίε ούτω ή άλλω είναι μετριασμένε μετά τι εξελίξει. Πάμε να δούμε τι γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί έχει ενδιαφέρον να τοποθετηθούμε στον κόσμο. Ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο κινδυνεύουν 100 εκατομμύρια θέσει εργασία. Είναι συγκλονιστικό το μέγεθο. Κινδυνεύουν. Έτσι. Μόνο από τον τουρισμό και τι παρελκόμενες, να το πω έτσι, δραστηριότητε. Την του τουρισμού. Λοιπά, ναι. Την εστίαση και τι υπόλοιπε δραστηριότητε. 2,7 εκατομμύρια η χασούρα για το παγκόσμιο ΑΕΠ. Εδώ είναι κοντά το 1 τρίτο, είναι κοντά στα 9 3 εκατομμύρια ο παγκόσμιο uh, τζίρο του, του τουρισμού. Και οι εκτιμήσει λένε ότι θα είμαστε πέντε φορέ χειρότερα σε σχέση με το 2008. Τον τουρισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.